Κοίταξε την πως σερβίρει πιο λευκή και απ' την ποδιά της πως κρατάει ψηλά το δίσκο και την αξιοπρέπειά της ροδανθός με στα ρεμάλια και θεά με στους θνητούς η παγίδα για να γίνεις πάλι χάλια. Που ήδη νιώθεις σαν τον Κάγκνεϊ μπροστά στη Ρίτα Χέιγουορθ μες στην τσίκνα μιας υπόγειας ζωής. Διερωτάσαι αν είναι μόνη, αν φοβάται, αν θυμώνει, θα σου δώσει κάποιο σήμα, μείνε κι άλλο και θα δεις. Σε ρωτάει, θα πιείτε κάτι και το ακούς σαν ανεπίμα, λες, δεν ξέρω, ότι να'ναι όπως να'ναι θα'ναι κρίμα να στην πάρει κάποιος άλλος, ενώ εσύ πρώτος αισθάνθηκες του βυθού της τα κοράλια, μα ίσως πάλι όλα αυτά να είναι κόλπο για να γίνεις πάλι χάλια. Μα κι αυτή έχει έναν τρόπο να σου αδειάζει το τασάκι σου γελώντας με ένα αστείο που ποτέ δεν θα της πεις και θες να φύγεις. Μα είσαι λιώμα και στο σπίτι σου είναι ακόμα αυτό το πέλαγος συντριμιά της χαμένης σου ζωής. Ένα πέλαγος, μπουκάλια και βιβλία και καπνός κι όλα όσα θες να γίνεις πάλι χάλια. Κι αυτή θα έχει πονέσει, κάποιος τύπος θα'ν στη μέση απ' αυτούς στα γυμναστήρια, στη σεύγα, στα πρατήρια που θα την ήθελε πιο χαρτινή και πιο ξανθιά και πιο γυμνή και βέβαια ποτέ δεν θα της είπες αγαπώ, απλώς θα βρήκε κάποιαν άλλη από μιαν άλλη γειτονιά και θα την άφησα στα μαύρα της τα χάλια. Απόψε φεύγει κάποιο τρένο για έναν τόπο ωραίο και ξένο, αλλά εσύ πρώτη φορά νιώθεις πως όλα εδώ συμβαίνουν. Χριστός γεννάται σε ένα μήνα κι ό,τι εύχεσαι ξεκίνα, όλα θα'ναι πάντα μαύρα μα θα κρύβουν μια φωτιά και αύριο εδώ θα είσαι πάλι αχ, μα επιτέλους θα της πεις ό,τι θες μόνο για εκείνη να σε χάλια.